Χαίρετε. Φτάσαμε μέχρι ένα σημείο στη Θεία Λειτουργία και βέβαια θα προχωρήσουμε. Γιατί και η Λειτουργία, η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι ένα γεγονός που κινείται μέσα στον χρόνο για να μας δείξει τι έκανε ο Χριστός για μας. Είπαμε τη Μεγάλη Συναπτή, πολλές αιτήσεις, 12-13, για όλο τον κόσμο και για όσο δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις και κατηγορίες ανθρώπων. Και αφού ο λαός απαντάει αμήν, γιατί ο λαός απαντάει με εκπροσώπους τους ψάλτες, συνεχίζουμε πλέον με την είσοδο και του λαού μέσα στην ψαλμωδία. Γι' αυτό μόλις τελειώσει εκεί και πει ο ιερέας ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, αρχίζει το πρώτο αντίφωνο το λεγόμενο. Και λέγεται αντίφωνο γιατί ανέκαθεν είχαν γίνει προσπάθειες από τους πατέρες, έτσι, και τον Μέγα Βασίλειο και τον Άντο Χρυσόστομο, έτσι, και άλλους πατέρες όπως ο Εφραίμος Σύρος κτλ. Να περάσουμε στη λειτουργία την αντιφωνική ψαλμωδία. Τι είναι αντιφωνική ψαλμωδία? Ένας από εδώ και ένας από εκεί. Και στον πρώτο καιρό ήταν ο λαός που αντιφωνούσε. Τη μία έλεγαν να μείνει από εδώ, την άλλη Κύριε Λέσον από εκεί. Όλοι μαζί οργανωμένοι. Και δυστυχώς μετά έμειναν μόνο οι ψάλτες με τους ιερείς. Και τώρα βλέπουμε τον κόσμο απλώς να παρακολουθεί. Που και αυτό είναι λάθος. Δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν. Τέλος πάντων, μετά από τη Μεγάλη Συναπτή υπάρχουν τρία αντίφωνα. Τα τρία αντίφωνα πώς τα ξεχωρίζουμε? Παλαιότερα, τώρα λέγεται στα μοναστήρια, υπάρχει αυτή η τάξη. Λεγόταν, ας πούμε, στο πρώτο αντίφωνο, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, έτσι και πάντα τα εντός μου. Ο ψαλμός αυτός. Στο δεύτερο λεγόταν εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Και μετά οι μακαρισμοί. Αυτά λέγονται στα μοναστήρια τώρα. Σε εμάς έχουν μείνει τα ευχήμνια. Έτσι, και αμέσως μετά το τέλος της Μεγάλης Συναπτής ξεκινάνε οι ψάλτες να πουν τους πρώτους 2-3 στίχους από τον ψαλμό 145 που είναι το ευλόγη ψυχή μου το 103 και 145 που είναι αυτοί οι δύο ψαλμοί που έπρεπε να λέγονται. Πολύ σημαντική προφητική ψαλμή, θα σας πω τι σημαίνει το καθένα. Και τέλος πάντων ακούμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο αντίφωνο μέχρι να γίνει η μικρή είσοδος. Έτσι είμαστε τώρα λίγο πριν τη μικρή είσοδο. Στο πρώτο αντίφωνο τι ακούμε σαν εφήμιο? Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Στο δεύτερο, σώσον ημάς Υιέ Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Γιατί είναι Αναστάς Γιώργο? Γιατί αναστήθηκε? Γιατί σε μια λειτουργία που γίνεται την Πέμπτη λέμε ο εν αγίης θαυμαστός και δεν λέμε Αναστάσει εκ νεκρών. Χαίρομαι πολύ. Είναι Κυριακή. Έτσι. Και αυτή είναι η διαφορά της λειτουργίας της Κυριακής που λένε μερικοί. Γιατί είναι Κυριακή η λειτουργία διαφορετική? Γι' αυτό. Γιατί συνεχώς, σύν της άλλης δηλαδή, υμνεί την Ανάσταση. Και λίγο πριν θα δούμε, βγούμε στη μικρή είσοδο, που είναι η πορεία, θα το εξηγήσουμε την άλλη φορά αυτό, η πορεία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ακούγεται το Απολυτίκιο της ημέρας, το οποίο Απολυτίκιο της ημέρας πάλι την Ανάσταση περιγράφει, έτσι, σε 8 ήχους που είναι η μουσική μας εμβέλεια, της Βυζαντινή μουσικής. Υπάρχουν 8 αναστάσιμα Απολυτίκια. Αν έχουμε τον πρώτο ήχο θα ακούσουμε αυτό το Απολυτίκιο, αν έχουμε το δεύτερο θα ακούσουμε αυτό. Αλλά αυτά θα σας τα πω παρακάτω. Τέλος πάντων, σήμερα, δυστυχώς, όταν πάμε στην εκκλησία, θα ακούσουμε 2-3-4 φωνές αυτές. Μία ο παπάς, μία ο ψάλτης, καμιά φορά είναι ο κόρη που θα φωνάζουν μεταξύ τους και τα παιδάκια και κανένας γονιός. Αυτά. Παλιότερα όμως ακούγονταν εκατοντάδες φωνές, χιλιάδες φωνές. Και αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι και μια ανανέωση λειτουργική που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ που ξέρουμε και μαθαίνουμε και προσπαθούμε να αρχίσουμε να συμμετέχουμε σιγά σιγά με το αμήν, με το Κύριε Λέσον, με το οτιδήποτε μπορούμε όλοι μαζί στη λειτουργία. Αλλά
κοντός ψαλμός Αλληλούια. Ήδη κάτι γίνεται και θα γίνουν και άλλα, αν μας έχει ο Θεός γερούς. Mm. Να γίνουν δηλαδή αυτά που πρέπει για να επιστρέψουμε στην πρώτη εκκλησία. Στην πρώτη εκκλησία που είναι και η αληθινή εκκλησία, η εκκλησία η κυνηγημένη, η εκκλησία η κρυφή, η εκκλησία των κατακομβών, η εκκλησία που δεν είχαμε το πάνω κοσμικό χέρι, για να έχουμε το χέρι του Χριστού, το χέρι του Θεού. Τώρα που η εκκλησία στην Ελλάδα τουλάχιστον, τη δική μας πραγματικότητα, έχει κοσμική εξουσία, δυστυχώς απέχει, έτσι, σε πολλά από την εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, άντρες, γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με την οδηγία, την καθοδηγία του Αγίου Γνατίου του Θεοφόρου, ο οποίος ποιος είναι ο Άγιος Γνάτιος ο Θεοφόρος, είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, ο οποίος θυσιάστηκε για τον Χριστό, το φάγανε τα λιοντάρια δηλαδή, και φυσικά είχε σχέση απόλυτη με τη Θεία Λειτουργία, προσπαθώντας να καθιερώσει το αντιφωνικό σύστημα. Γιατί όμως, γιατί κάποτε είδε ένα όραμα ο Άγιος Ιγνάτιος να ψάλουν στον ουρανό άγγελοι χωρισμένοι σε δύο χορούς, ένας από εδώ και ένας από εκεί. Όπως και η Θεία Λειτουργία ολόκληρη είναι ένα όραμα, μια διδαχή του Χριστού για το πώς θα το λατρεύουμε, έτσι λοιπόν και η συγκεκριμένη αντιφωνική ψαλμωδία την είδε σε όραμα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και φυσικά την παρέδωσε σαν διδαχή στην Εκκλησία, η οποία μετά έγινε και παράδοση, έτσι, παράδοση της Εκκλησίας. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο ο Άγιος Ιγνάτιος, αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος εισήγαγε σαν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης την αντιφωνική ψαλμωδία στις Εκκλησίες. Δηλαδή, από εδώ οι γυναίκες, ξέρω εγώ, αμήν, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, οι άντρες τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Και φυσικά, όπως και άλλη φορά αναφέραμε, γι' αυτό το λόγο κάθονται χωριστά οι άνδρες και οι γυναίκες στην Εκκλησία. Όχι γιατί από εδώ είναι η καθαρή και από εκεί είναι η βρώμικη. Όχι γιατί από εδώ είναι η καλή και από εκεί είναι η κακή. Αλλά γιατί. Γιατί το έκανε ο Χρυσόστομος αυτό. Έβαλε τις γυναίκες από εδώ να ψάλουν όλες μαζί μια φωνή, να μην ακούγονται μπερδεμένα πράγματα, και έβαλε τους άνδρες από εκεί να ψάλουν όλοι μαζί μια φωνή αντρική, για να έχουμε αντιφωνία. Όχι γιατί, όπως αργότερα δυστυχώς ο Θεός να μας ελεήσει πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει οργανώσεις, αδερφότητες, όπως θέλετε να τα πείτε, εισήγαγαν την λογική μέσα στην Εκκλησία, την παράλογη, ότι ο άντρας είναι καθαρός και η γυναίκα είναι βρώμικη. Λοιπόν, το ίδιο έκανε και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο οποίος κυρίως είναι γνωστός για τα βιβλία του, τα ασκητικά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχε άμεση σχέση και με τη λειτουργία. Κάθε λοιπόν σοφός και λογικός άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία έφερε κάποια στιγμή σαν πρόταση αυτό το σύστημα. Έπρεπε λοιπόν ο καθένας να παίζει το ρόλο του για να μην παρακολουθεί απλώς, αλλά να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία. Αυτό λοιπόν το λόγο, αυτό λοιπόν την αιτία, αυτή λοιπόν τη θεολογία αντικαθιστούν τώρα δύο αναλόγια μέσα στην Εκκλησία ψαλτών που μία λέει ο ένας από εδώ και μία λέει ο ένας από εκεί. Βέβαια, φανταστείτε μια εκκλησία να τραντάζεται κυριολεκτικά από τις φωνές όλων, έτσι. Πόσο αυτό θα προκαλούσε ακόμα και σε ένα άπιστο συγκίνηση, έτσι ώστε να πει, κοίταξε τι ωραία πράγματα γίνονται εδώ μέσα. Δύο. Να αλλάξουν λίγο τα πραγματάκια. Την παλιά εποχή, βέβαια τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει κάπου και τα λοιπά, όταν ήταν σε ένα στρατόπεδο ή σε μια πόλη φύλακες, έτσι, ο καθένας στον πύργο του κτλ. Φώναζαν το βράδυ. Φώναζαν, λέγανε φύλακες, γρηγορείτε, μην κοιμάστε. Έτσι ήταν και αυτό δηλαδή. Σαν να έλεγε ο ένας τον άλλο, κάτι έτσι ώστε να μην κοιμάται μες στην εκκλησία, αλλά να γρηγορεί και να προσεύχεται που είναι το ζητούμενο. Έτσι, και όχι να κοιμόμαστε. Δυστυχώς σήμερα βλέπετε μέσα στην εκκλησία μια παρακμιακή κατάσταση, όχι γιατί κάνουν φασαρία τα παιδιά ή γιατί φοράνε γυναίκες τα κούνια ή προκλητικά ρούχα οι άντρες και οι γυναίκες και τα λοιπά και γίνεται, όχι για αυτό το λόγο. Αυτό θα είχε αποφευχθεί εφόσον οι άνθρωποι έψαλαν μέσα στην εκκλησία και συμμετείχαν όλοι και σιγά σιγά θα είχαν ένα ενδιαφέρον να πάνε στην εκκλησία
για να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Τέλος πάντων, γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλού τσάτρα-πάτρα, αλλού αναγκαστικά, αλλού λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και περνάει ο καιρός. Βέβαια, δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι, σίγουρα υπάρχουν και ενορίες στις οποίες γίνεται σωστά η Θεία Λειτουργία. Αυτή η κατάσταση όμως για να επανέλθει πρέπει να κάνουμε μία επανάσταση εσωτερική. Και η επανάσταση εσωτερική είναι τι? Να σταματήσουν οι ανοησίες, να σταματήσουν οι αγγυλώσεις, να σταματήσουν να δείξουμε πραγματικά ανοίγματα σε πραγματικά θέματα, όχι αγκαλιές με τους αιρετικούς, αλλά παραδείγματος χάρη να ψάλλουν και οι γυναίκες και οι άντρες μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να υπάρχει υποτιθέμενη ανοησία ότι ο μένα άντρας δεν σκανδαλίζει, αλλά η γυναίκα σκανδαλίζει αν ψάλλει μέσα στην Εκκλησία και άλλες πολλές βλακίες. Έτσι λοιπόν, αμήν σι Κύριε, Κύριε ελέησον, υπεραγία Θεοτόκος όσον ημάς, είναι τα πρώτα τα οποία, έτσι, ακόμα και το Άγιος ο Θεός, τα πρώτα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να ισχύουν για όλο τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία, γιατί η ψαλμωδία η αρχαία είναι αντιφωνική. Ένας τα λέει από εδώ και ένας τα λέει από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν πλησιάζουμε και το Ιερό Αναλόγιο και βλέπετε ότι έχουμε τα αντίφωνα. Σας είπα και νωρίτερα όσοι δεν ήσασταν ότι τα αντίφωνα είναι ψαλμοί που παίρνουμε από το ψαλτήριο του Δαβίδ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό προσευχητάριο επίσης, αλλά και οι μακαρισμοί, οι οποίοι είναι ένα κείμενο, έτσι, ένας λόγος του Χριστού στην επιτόρως ομιλία που είναι πολύ καθαριστικός και όλοι πάνω κάτω τους ξέρουμε, έτσι, όλοι ξέρουμε να πούμε μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι πενθούντες κτλ. Κτλ. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το σημείο, παλιότερα, τώρα γίνεται σε κάνει αγρυπνία, σε κάνει εσπερινό έτσι πανηγυρικό κτλ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, παλιότερα, αναγινώσκονταν οι προφητείες. Οι προφητείες τι είναι? Είναι κείμενα από τους προφήτες της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, τους μικρούς και τους μεγάλους όπως τους χωρίζουμε και τους λέμε, έτσι, οι οποίοι σίγουρα αναφέρονται όλοι αυτοί, οι σοφοί και εμπνεσμένοι και άγιοι άνθρωποι, στο τι θα συμβεί μετά. Ποιο είναι το τι θα συμβεί μετά? Ό,τι αφορά τον Χριστό μετά. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ είναι ένας προφήτης, ο Ηλίας είναι ένας προφήτης, ο Ενόχ είναι ένας προφήτης. Ολονών αυτών οι διδασκαλίες και η ζωή περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη πάει κανείς στα βιβλία των βασιλείων και ακούει την ιστορία του προφήτη Ηλία, ακόμα και αυτά που είπε και αυτά που έζησε. Αυτές οι προφητείες είναι προαναγγελίες του τι θα γίνει. Έτσι και προτυπώσεις καμιά φορά που λέμε. Δηλαδή γίνονται πράγματα μέσα σε μία σκιά τα οποία θα γίνουν αργότερα φανερά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έκανε ο Μωυσής το σημείο του Σταυρού για να ανοίξει θάλασσα, αλλά δεν ήξερε τι είναι Σταυρός. Έκανε τον τύπο όμως. Και φυσικά οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, προσέξτε, όχι ο κάθε πάσα ένας που του βγήκε μια πρωινή έτσι, έμπνευση να λέει κάτι, προφητείες του Αγαθαγγέλου, του Νοστράδαμου, του Δε Συμμαζεύεται κτλ. Αλλά οι προφητείες των Αγίων μας και μόνο και των προφητών ειδικότερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους, αυτές έχουν και έχουν αξία μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς, ακόμα και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο αναλύουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λειτουργία, γιατί μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τι έκανε ο Χριστός για μας, έτσι, θα τα πούμε παρακάτω. Γίνεται μικρή είσοδος, έχουμε την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Γίνεται μεγάλη είσοδος, πάει ο Κύριος για σφαγή. Νωρίτερα έχουμε, μετά έχουμε την Ανάσταση, την Ανάληψη, νωρίτερα έχουμε το Κήρυγμα. Με λίγα λόγια ξαναβλέπουμε και επαναλαμβάνεται και πάλι η ζωή του μπροστά σε αυτήν τη λειτουργία. Τέλος πάντων, όλα αυτά ήθελα να σας πω ότι για να ξετυλίγονται μπροστά μας ξεκάθαρα δεν πρέπει να καταργήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά να την ενισχύσουμε με την επαλήθευση αυτών των προφητών για να δείξει ότι η Εκκλησία έχει συνέχεια από Αδάμ και Εύας. Πάντοτε υπήρχε ο Χριστός, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν ξέρω αν το μπερδεύετε ακόμα στο μυαλό σας αυτό, ασχέτως το πότε ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ενσαρκώθηκε δηλαδή, ο Χριστός προϋπήρχε. Προϋπήρχε από τότε που υπάρχει ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αυτά τα πράγματα, έτσι.
Απλώς έγινε άνθρωπος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πριν από 2017 χρόνια και πάλι επέστρεψε στην Αγία Τριάδα, έτσι, έχοντας ακόμα μια ιδιότητα, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, και του ανθρώπου, και είναι θεάνθρωπος πλέον. Αυτοί που συνέταξαν τη λειτουργία, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, γι' αυτό και έβαλαν τον 102 ψαλμό που σας είπα νωρίτερα και τον 145, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου. Αν πάτε σπίτι τώρα, διαβάστε να δείτε τι λέει ο 102 ψαλμός. Και το όνομα του Άγιον αυτού, τον ευηλατεύοντα και αυτόν που έκανε και εγώ δεν ξέρω τι, τα πάντα για μένα κτλ. Και φυσικά τον 145 που λέει «Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, όσοι υπάρχουν». Και όλα αυτά γιατί, γιατί έχουν τον σκοπό τους. Τέλος πάντων, η τάξη αυτή διασώζεται ακόμα, δεν έχει καταργηθεί. Στα μοναστήρια που θα πάμε κάποια στιγμή θα δούμε και τα αντίφωνα και τις προφητείες να λέγονται μέσα στη λειτουργία. Αλλά εδώ στις ενορίες έξω και τα λοιπά έχουμε πάλι ένα σκελετό, αλλά όχι τη βάση. Γι' αυτό λοιπόν, μετά την μετρήση είναι αυτή, λέει ο ψάλτης αμήν και λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Ένα στίχο και μετά «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς». Μετά θα πει ακόμα ένα στίχο και ακόμα ένα στίχο, τρεις από τον ψαλμό αυτό, «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου» και θα κλείσει το αντίφωνο το πρώτο. Έτσι, θα λέγαμε λίγο, πώς να πω, επιγραμματικά, λίγο πιο σύντομα. Αυτό μη σας παραξενεύει, γιατί στη λειτουργία επενέβησαν και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιάννης ο Χρυσόστομος πάνω στον Ιάκωβο ο πρώτος, ο οποίος είχε μια λειτουργία που κρατούσε 4 ώρες, 4,5. Δεν κουράζονταν οι άνθρωποι τότε και είχε και πολλά διαβάσματα, δηλαδή κάθονταν και διάβαζαν. Προφητείες, Αποστόλους, ξέρω εγώ, δεν κουράζονταν ο κόσμος, παρακολουθούσε. Αλλά φαίνεται ότι μετά βλέποντας ο Μέγας Βασίλειος πρώτο ότι κουράζεται ο κόσμος, έκανε τη λειτουργία του που είναι λίγο πιο σύντομη από του Ιακώβου και γίνεται 10 φορές το χρόνο στην εκκλησία, έτσι, στη γιορτή του, 5 Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής, 5 ή 6, δεν θυμάμαι, και κάποιες άλλες έτσι φορές, δεν είναι και τις παρούσεις να το αναφέρουμε, και συντόμευσε τη λειτουργία αυτή και μετά έρθει ο Χρυσόστομος και συντόμευσε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του Βασιλείου. Γιατί να τα κάνουν αυτά οι πατέρες άραγε? Τα κάνουν γιατί δυστυχώς ο χριστιανισμός είναι για τον άνθρωπο, τον πεπτοκότα, τον αδύναμο άνθρωπο, σαν την ηλικία. Όσο περνάς γερνάς, ενδεχομένως, έτσι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, από τα αντίφωνα φτάσαμε έστω και στα εφήμνια, τα οποία πάλι είναι τα αντίφωνα, προσέξτε, αλλά είναι, αντί να πει 10 στίχους, λέει 3, έτσι. Οι οποίοι στίχοι, του πρώτου αντιφώνου τουλάχιστον, έτσι, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον», το όνομα του Άγιον αυτού, «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου», «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον» και... όχι, αυτό είναι μετά. «Και πάστας ανταποδώσεις αυτού», έτσι, μετά τον ευηλατεύοντα, και φυσικά «Κύριος εν του ουρανού, ετοίμασε τον θρόνο αυτού», είναι αυτοί οι 3 στίχοι που λέγονται. «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου», «Δόξα Πατρί και Υιώ», που όποτε ακούγεται αυτό είναι μια δοξολογία και αυτή, «Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι», «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου», «Σώτερ σώσον ημάς» και τελειώνει το πρώτο αντίφωνο για να αρχίσει μετά πάλι η μικρή συναυτή πλέον. Όμως κοιτάξτε, ναι και το λέμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι τραγούδια έτσι σαν τους ψαλμούς και τις ψαλμωδίες δεν υπάρχουν, έτσι. Θα το πω παρακάτω για το ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το οποίο ήτανε, επιτρέψτε μου να πω, το σουξέ της εποχής. Γιατί διέσωζε μια μουσική από ένα γνωστό τραγούδι και το τριαδικό δόγμα μέσα. Αν είναι δυνατόν, πού καταντήσαμε λοχεία πλέον, που πρέπει να ακούσουμε ρουβά και, πώς το λέμε, και Διονυσίου και αυτόν για να έρθουμε σε κέφι. Και παλιά οι χριστιανοί έψαλαν στο δρόμο και οπουδήποτε ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Με τον τρόπο που το ψάλλουμε τώρα, γιατί τότε ήταν γνωστή η ψαλμωδία αυτή. Τι κάνουν λοιπόν οι πατέρες, οι οποίοι ήταν φωτισμένοι άνθρωποι, πήραν αυτό το τριαδικό δόγμα στην ουσία, δεν το λέω τώρα και τα αφήνω για παρακάτω, που όλοι το ξέρουμε, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον,
και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε. Αυτό που τι εμείς δεν το πιάνουμε. Δεν εντάξει, ο Χριστός έκανε τη δουλειά του. Σώπα. Δηλαδή, έτσι θα πω εγώ που είμαι ευεργετημένος ότι άλλος έκανε τη δουλειά του. Εγώ το έχω ακούσει προσωπικά αυτό, αλλά αυτό το ακούς για άνθρωπο. Κάποιος μου είπε κάποτε, εντάξει, τι δουλειά σου έκανες, ας πούμε. Ναι. Εσύ έπρεπε να κάνεις αυτό και εγώ έπρεπε να είμαι αχάριστος. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Καταδεξάμενος για την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε, διότι ο Θεός καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ρε παιδιά. Εδώ εσείς καμιά φορά, δηλαδή, φτάνετε στο σημείο να γίνετε παιδιά για το παιδί σας και πάλι λέτε, άντε κουράστηκα, ας πούμε, τι είμαι, παιδί είμαι εγώ τώρα. Εκείνος έγινε, όχι παιδί, νεογέννητο, για να έρθει με τα νεογέννητα τα δικά μας. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι οι χριστιανοί την εποχή εκείνη ήξεραν καλά το ψαλτήριο, ήξεραν τους ψαλμούς, υπήρχαν και οι άρπες τότε και τα όργανα που τους συνόδευαν, έτσι, εν τυμπάνω και χορό, τα λέει μέσα ο Δαβίδ. Δεν ήταν κακό και έλεγαν τέτοια πραγματάκια. Να, με την ίδια έννοια λοιπόν θα πούν και το ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, που επαναλαμβάνω είναι ο 102 ψαλμός και ο 145 έννοι ψυχή μου τον Κύριο. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, ευλόγη Γιώργο, έτσι. Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, σήμερα το μάθημα είναι αφιερωμένο στο Γιώργο, ειδικά, για να τονίζει σωστά. Για να φτάσουμε λοιπόν να λέμε συνέχεια, έτσι, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, έννοι ψυχή μου τον Κύριο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να μας βγάλει ο Χριστός μέσα από τη ζωή Του, μέσα από την επανάληψη της ζωής Του αυτής που είναι η διελειτουργία, από την αχαριστία. Σαν να μας λέει, λέγεται συνέχεια ρε παιδιά, τι να λέμε. Δόξα σε ο Θεός, γιατί αυτό θα πει ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, αυτό θα πει έννοι ψυχή μου τον Κύριο. Συνέχεια. Λέγεται, ξαναλέγεται, ξαναλέγεται, έτσι ώστε να καταλάβεις και εσύ ότι πώς να το πω έτσι, αυτά που κάνεις στους άλλους δεν περνάνε εδώ. Δηλαδή αχάριστος μπορεί να είσαι στους γονείς σου, στα παιδιά σου, στα αδέρφια σου, στον οποιοδήποτε, στον ευεργέτη σου κτλ. Αλλά στο Θεό τώρα δεν γίνεται, είναι μεγάλη ανοησία να το κάνεις αυτό. Και τέλος πάντων το ευχαριστώ με λίγα λόγια περιγράφεται πάρα πολύ όμορφα στον 102 ψαλμό, τον οποίο εντάσσουν οι πατέρες μέσα στη Θεία Λειτουργία αναπόσπαστα. Είτε πούμε λοιπόν τα αντίφωνα ολόκληρα, είτε πούμε τα εφήμνια μόνο, θα ακούσουμε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, έννοι ψυχή μου τον Κύριο μετά. Έτσι. Και φυσικά, από ό,τι λέει παρακάτω, για να μην τα ξεχνάμε, λέει και πάντα τα εντός μου. Έτσι. Σήμερα θα λέγαμε σε ελεύθερη μετάφραση, πάντα τα εντόστια. Και τι θα πει τα εντόστια, τα πάντα. Λεφρά. Όλα τα σπλάχνα, έντερα, στομάχια, καρδιές, τα πάντα, τα πάντα. Και μόνο αυτά, όχι, και τα πνευματικά τα εντός μου. Ποια εντός μου, ο νους, η ψυχή μου, το πνεύμα μου, όλα, όλα και πάντα τα εντός μου. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα, ψυχή και σώμα. Το όνομα το Άγιον αυτού, έτσι, δηλαδή, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Καμιά φορά ενδεχομένως δίνουμε πιο πολύ βάση στο τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς, γιατί και αυτό είναι θαυμάσιο ρήμα, με ποια έννοια. Υποδηλώνουμε και κηρύσουμε ότι η Παναγία μπορεί να μας σώσει με τις πρεσβείες της. Διότι πουθενά άλλο δεν ακούγεται Άγιε, ξέρω εγώ, Κυπριανέ σώσον ημάς. Μόνο για την Παναγία. Σε όλους τους άλλους ακούγεται Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Συνεπώς λέμε υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς και το λέμε και το ξαναλέμε και είναι μεγάλη αμαρτία. Αν σε κάποια εκκλησία που θα πάτε, ακούστε υπεραγία Θεοτόκου και πρέσβευε περί μόνο. Αυτός ο ψάλτης θέλει διώξιμο. Είναι το λιγότερο προτεστάντης και ρωμαιοκαθολικός. Και φυσικά, πώς να σας πω, βέβαια καλό είναι, σημειώστε κάποια στιγμή να διαβάσετε αυτόν τον ψαλμό, γιατί μέσα έχει και μια πολύ ωραία φράση που λέει τον εμπιπλώντα. Τον εμπιπλώντα. Τι είναι ο εμπιπλώντας? Αυτός που τα γεμίζει όλα. Όλα.
Όλα. Δηλαδή, είσαι πεινασμένος, έφαγες. Είσαι διψασμένος, ήπιες. Είσαι γυμνός, ντύθηκες. Πώς? Με τον Χριστό, με τον ψαλμό. Και ναι, και το λέμε και να το ξαναπούμε και τα λοιπά, ότι το ψαλτήριο είναι το διαχρονικό και μοναδικό και απόλυτο προσευχητάριο, έτσι. Αν καμιά φορά σας πούν κάποιοι, αφού προσεύχεστε, να ξέρετε, το νούμερο είναι αυτό. Μετά υπάρχουν και ακολουθίες εκκλησίες και χαιρετισμοί και παρακλήσεις και τα λοιπά και ένα σωρό προσευχές. Έχουμε γράψει και βιβλίο το οποίο έχει τη λιγότερη κυκλοφορία από τα άλλα, γιατί αφορούσε την προσευχή. Αλλά το ψαλτήριο, έτσι, έχει τα πάντα μέσα, διότι ο Δαβίδ, ο προφήτης Δαβίδ, σε 150 ψαλμούς μέσα έγραψε τα πάντα που μπορεί να ζητήσει ένας άνθρωπος. Τα πάντα. Δεν ξεφεύγει τίποτα μέσα από εκεί. Γι' αυτό είναι τόσο ολοκληρωμένο το ψαλτήριο και από ό,τι λένε και πατέρες έτσι, άγιοι μας, αλλά και δαιμονισμένοι κατά καιρούς, οι οποίοι λέγανε αλήθειες, το ψαλτήριο καίει τον διάβολο, έτσι, τον καίει. Μέσα λοιπόν στη λειτουργία θα βρούμε πάρα πολλούς ψαλμούς, σκόρπιους. Και όταν λέω ψαλμούς, όχι γενικότερα ψαλσίματα, ψαλμούς που είναι μέσα από το ψαλτήριο του Δαβίδ, συγκεκριμένα. Λοιπόν, το πρώτο αντίφωνο τελειώνει. Με το ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, τον ευηλατεύοντα και φυσικά τον άλλο στίχο που λέει «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού». Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερες όσων ημάς, και μετά ακολουθεί, θα πούμε παρακάτω βέβαια, η μικρή συναπτή. Την προηγούμενη φορά ή την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, σας είπα ότι πριν τελειώσει η μικρή συναπτή έχουμε μια ευχούλα. Την είπαμε την ευχούλα, την εξηγήσαμε. Τώρα πριν τελειώσει η επόμενη συναπτή έχει μια άλλη ευχούλα, θα σας την πω, που είναι επίσης πολύ σημαντική. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα ήθελα να σας πω, μετά το πρώτο αντίφωνο, δηλαδή θα λέγαμε στην ουσία μετά τη συμμετοχή του κόσμου στη λειτουργία, έτσι, αυτά έπρεπε να τα πει όλο ο κόσμος. Να ξεκινήσουν πρώτα οι γυναίκες, πως λέει κυρίες και κύριοι, να πούν ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, τες πρεσβείες του, και μετά να απαντήσουν οι άντρες. Και μετά ξανά και ξανά, από δύο φορές ο καθένας δηλαδή. Και τέλος δόξα Πατρί και Υιό και νυν τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερες όσων ημάς. Τέλος πάντων, πείτε ότι έγινε έτσι. Μετά πρέπει και ο ιερέας να απαντήσει, γιατί βλέπετε ότι όλο αυτό το γαϊτανάκι είναι και η ουσία της Θείας Λειτουργίας. Πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ, πες εσύ, όλοι να πούμε. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουν φωνή, αλλά και όλοι έχουν συμμετοχή. Δεν είναι ο ένας έτσι και ο άλλος έτσι, ακόμα και τα μικρά παιδάκια μπορούν σε δεδομένη στιγμή να φωνάξουν αμήν. Δεν τα δυσκολεύει κανένας. Και το παιδί που δεν μιλάει μπορεί να πει αμήν. Τέλος πάντων, μετά λοιπόν το πρώτο αντίφωνο, ακούτε πάλι από τον ιερέα, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών. Ξανά και ξανά, πάλι και πάλι, λέει, να ξαναποσυμφηθούμε στον Κύριο. Νωρίτερα είπαμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντο κόσμου, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, υπέρ του έθνους, υπέρ του στρατού, υπέρ της πόλεως ταύτης, είπαμε, ξανά, έτη και έτη. Δεν τελειώνουν οι προσευχές. Το πολύ του κυριλέσον, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, δεν το βαριέται ούτε ο παπάς, διότι έτσι γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, η μικρή συναπτή, έτσι, ή μάλλον η μεγάλη συναπτή που είπαμε στην αρχή, όντως έχει μια μεγάλη βαρύτητα. Πολύ ωραία. Η μικρή συναπτή όμως ακούγεται πάρα πολύ συχνά μέσα στη λειτουργία και μέσα σε οποιαδήποτε ακολουθία. Σπερινό κάνεις, όρθρο κάνεις, συνέχεια είχε έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου διεθάμε. Ξανά και ξανά. Και φυσικά αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συχάρτη, δηλαδή στην ουσία το τέλος της μεγάλης συναπτής, της Παναγίας Αχράντου και μετά η εκφώνηση. Το έτη και έτη όμως εκτός του ότι θέλει να δείξει ότι ξανά και ξανά να πούμε να προσευχηθούμε, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δείχνει και μια ζωηράδα, ξέρετε. Γιατί βλέπετε ότι νωρίτερα, ενώ ήταν οι ψάλτες, όλος ο κόσμος θα πούμε εμείς, σε μια ζωηράδα, έτσι, αφού ύψαλαν, αντιφωνικά. Ξανά λέει ο ιερέας, πιο δυνατά. Βλέπετε λοιπόν ότι κλιμακώνεται η Θεία Λειτουργία, κορυφώνεται, βέβαια όχι ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια εξελικτικότητα,
δεν είναι κάτι στάσιμο η λατρεία του Θεού. Να έχετε στο μυαλό σας πάντα ότι στον ουρανό οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό όλη την ώρα και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό στην αρχή μπορεί να γίνεται μόνο με τη φωνή, αλλά κάποια στιγμή δεν αντέχεις και πρέπει να το κάνεις και με το σώμα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Θα τα ενεργοποιήσει όλα κάποια στιγμή. Έτσι και εδώ λοιπόν φανταστείτε εν την πάνω και χορό, όπως λέγανε και παλιά, και έτη και έτη, δηλαδή πιο ζωηρά, γιατί εντάξει, αυτό το σύνθημα που έχει ο κόσμος τώρα και λέει οι προσευχές είναι για τους καλόγερους, για τους γέρους, για τις γριές και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγίστη έτσι ανοησία, είναι σαν να λέμε ότι το γλέντι είναι για τους γέρους και τα μικρά παιδιά, για τους καλόγερους, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Αλλά αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν, λέει κάποιος, εγώ σας λέω αλίμονο σε αυτούς που δεν λατρέψανε, που δεν ξέρουν να πούνε ένα λόγο προσευχής. Και λένε συνέχεια διάφορα και καλύπτουν τον χρόνο τους με ένα σωρό πράγματα, ένα μην δεν ξέρουν να πούνε, ένα κυριλέσιο δεν ξέρουν να πούνε. Ένα τεσπρεσβείς της Θεοτόκους όταν σώζον ημάς δεν ξέρουν να πούνε. Κρίμα, πολύ κρίμα, πολύ φτωχό το στόμα αυτού του ανθρώπου ο οποίος δεν ξέρει να προσευχηθεί. Η προσευχή δεν είναι επιλογή, να το πάρουμε και έτσι, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε στο πανεπιστήμιο. Κατ' επιλογή μεν, αλλά υποχρεωτικά μαθήματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μπορούσες να επιλέξεις από μία γκάμα 60 μαθημάτων, 10 μαθήματα, τα οποία όμως ήταν υποχρεωτικά να τα επιλέξεις. Ήταν μεν επιλογή, αλλά υποχρεωτική επιλογή. Έτσι λοιπόν, ένας που θέλει να ονομάζεται χριστιανός, δεν μπορεί να λέει εγώ τραγουδάω, αλλά δεν ψάλλω. Εγώ μιλάω στη γειτόνισσα, αλλά δεν μιλάω στο Θεό. Εγώ γκαρίζω όλη τη μέρα, γιατί είμαι, ξέρω εγώ, πλανόδιος πολιτής, με το μεγάφωνο φωνάζω και δεν μπορώ να, στην προσευχή μου να κράξω, γιατί αλλού, Κύριε, και έκραξα, προσέγγισα, ακούσα μου. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, είναι βασική ανάγκη λοιπόν, δεν είναι κάτι επιλογή η προσευχή και για μας ένα περισσότερο, γιατί δεν είναι οποιαδήποτε προσευχή, αλλά υπάρχει προσευχή η οποία γίνεται μέσα στη λειτουργία, είναι δηλαδή λειτουργική προσευχή. Στην ουσία, από τη στιγμή που είπε σε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, μπήκε στο μυστήριο. Είσαι πλέον μυστηριακή προσευχή. Ξεχωρίζει. Έτσι. Παρακάτω θα πει ο ιερέας, θα τα αναλύσουμε κάποια στιγμή, πρώτο Θεός. Σε ευχαριστούμε που καταδέχθηκες τη λειτουργία από εμάς και τη συμπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Παρόλο λέει που εδώ είναι για σένα, περιμένουν εδώ μέσα χιλιάδες αρχάγγελοι και δεκάδες χιλιάδες άγγελοι. Μιλάμε για αριθμούς άπιαστους, οι οποίοι είναι όλοι εκεί μέσα εκείνη την ώρα, μάλιστα, εκεί μέσα είναι εκείνη την ώρα όλοι. Πού χωράν, χωράν. Χίλιοι καλοί χωράν. Τέλος πάντων, η προσευχή μας λοιπόν, μια και το έφερε η κουβέντα, είναι αυτή η λειτουργική, είναι αυτή που γίνεται με υπομονή, είναι αυτή που γίνεται με καρτερία. Γιατί δεν είναι ο Θεός, πώς να πω, σαν τα μικρά παιδάκια, όλοι την έχουμε κάνει τη φάρσα αυτήν, πάνε και πάντα κουδίνια και φεύγουν. Ποιος σας ανοίξει έτσι. Ή πάνε δοκίμασε σένα να χτυπήσει το κουδούνι και να φύγει. Σας ανοίξει κανείς ποτέ, όχι. Προσευχή είναι να χτυπάς το κουδούνι συνέχεια. 10 φορές μέχρι να σε ανοίξουν. Εκεί, εκεί, εκεί. Γιατί ο Θεός έχει 3 απαντήσεις στις προσευχές σου. Ναι, όχι, περίμενε. Περίμενε λίγο. Πόσο θα περιμένεις. Θα σε αδικήσει ο Θεός άραγε. Γι' αυτό και καμιά φορά σας λέω, όχι καμιά φορά, συνέχεια σας το λέω, αλλά ποιος με ακούει, ότι όταν λέμε πάω στη λειτουργία, πάω στη λειτουργία. Δηλαδή, όταν λέμε πάω στο σχολείο και η μαθητική ώρα είναι από τις 8 και 15 μέχρι τις 9, εσύ τι ώρα πας που είσαι δάσκαλος, 8.30. Δεν γίνεται αυτό. Πας στη μαθητική σου ώρα, 8 και 4, είσαι εκεί, μέχρι τις 9. Έτσι λοιπόν όταν λέμε λειτουργία, λειτουργία είναι από το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέχρι το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, που παλιά λεγόταν στα μοναστήρια, γιατί ήταν οι πατέρες εκεί και έλεγε ο ιερέας, άντε με την ευχή σας ορωνών να πάμε στο καλό όλοι. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και ζώσον ημάς, άντε πάτε στο καλό. Πώς θα πας στο καλό λοιπόν, αν αφενός φεύγεις στη μέση της λειτουργίας και αν αφετέρου πας στη μέση της λειτουργίας επίσης.
σε όλα τα πράγματα στη ζωή σου είσαι των άκρων και τώρα είσαι της μέσης. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν κάτι γίνεται από πίσω. Υπάρχουν κάτι καλή καντζαράκια από πίσω. Έλεγε ο Άγιος Μακάριος, νομίζω, είχε δει το διάβολο που ήταν κρεμασμένος με κουτάκια σαν αυτά τα μελανοδοχεία που είχε κάθε το ένα μέσα ένα φτερό. Λέει, τι κάνεις με αυτά, τον λέει ο Άγιος Μακάριος, να όταν θέλω κάποιος να κοιμηθεί, το γαργαλάω λίγο εδώ, λέει, στο αυτό, στα μάτια του και κοιμάται. Άμα θέλω κανείς να φάει, λέει, το γαργαλάω εδώ, όλη να τρώει. Και ούτω καθεξής, έλεγε εκεί πέρα λοιπόν. Γιατί λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα και δεδομένου ότι ο Θεός έχει το σκοπό του και ξέρει τι κάνει για μας κτλ. Εμείς πάλι να είμαστε, πώς το λέμε σήμερα, χαλαρά ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Ναι. Ναι. Ενώ για όλα τα άλλα αγχωνόμαστε κυρίως. Για ποιο αγχωνόμαστε κυρίως? Μπας και δεν ανοίξει το μαγαζί 8.30 ώρα. Θα με προλάβει ο άλλος και θα πουλήσει ο διπλανός. Αν δεν πάω στη δουλειά μου να χτυπήσω κάρτα, θα μου πει ο προϊστάμενος, τι έγινε μεγάλε, πού είσαι, τι το πέρασες εδώ πέρα, μαγαζί, διασκέδαση, κέντρο διασκέδαση, ή είναι του παπά σου το τσιφλίκι. Θα στα πει κάποια στιγμή αυτά. Αν αργήσει μια, δύο, τρεις. Λοιπόν, ο μεγάλος Θεός, γιατί είναι μεγάλος, σε κλείνει λίγο το μάτι, αλλά σε αφήνει να καταλάβεις μόνος σου. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Δεν είσαι μωρό. Κάποτε, αυτό αναφέρεται, σημειώστε το και αυτό να το διαβάσετε, όπως είπα, τον 102 ψαλμό και τον 145, κάποτε αναφέρεται στο, όχι κάποτε, στο Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά, του Αποστόλου Λουκά, στο 18 κεφάλαιο, αναφέρεται μία παραβολή στην αρχή του 18ου κεφαλαίου. Είναι η παραβολή του άσπλαχνου δικαστή και της δεν θυμάμαι αν ήταν χείρα ήταν και της χείρας, μάλιστα ήταν η χείρα. Λοιπόν, το περιγράφει ο Λουκάς μέσα. Είναι η παραβολή που είπε ο Κύριος. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος? Κάποτε ήταν μια χείρα η οποία ήθελε μια λύση σε μια υπόθεσή της, δεν θυμάμαι ακριβώς, διαβάστε μέσα. Και πήγαινε, έπιανε το δικαστή συνέχεια να δικάσει την υπόθεσή της. Αυτός την έλεγε, άσε με τώρα, έχουμε δουλειές, ας πούμε. Άσε, έχουμε δουλειές, μην με ζαλίζεις τώρα, άσε με τώρα. Μια δόση, λέει, μετά από δεν ξέρω εγώ πόσες παρακλήσεις, λέει και ο δικαστής, άντε μωρέ, δεν βαριέσαι, με ζάλισε το κεφάλι, ας την κάνουμε αυτή να τελειώνει. Επειδή το ζητάει πάρα πολύ. Και λέει λοιπόν ο Χριστός την παραβολή αυτή. Ο άδικος κριτής, λέει, που είναι άδικος, που λογαριάζει και δικάζει όπως του ήρθε. Δήθεν, λέει, με τα χαρτιά και τα στοιχεία, τέλος πάντων, ξέρετε πως είναι τα δικαστήρια, μην τα λέμε τώρα. Αυτός, λέει, μετά την επίμονη παράκληση της χείρας δέχτηκε να τη δικάσει και δεν θα δεχτεί εσένα ο Θεός, λέει, να σε εξυπηρετήσει αν το λες και το ξαναλες και το ξαναλες και το ξαναλες. Γι' αυτό λοιπόν ξέρετε ότι η προσευχή είναι μονόδρομος. Άπαξ και ξεκίνησες, μετά δεν έχει πίσω. Θα λες έτη και έτη, συνέχεια. Λέει, να προσευχήθηκα, λέει, τότε και δεν έγινε το αυτό. Πόσες φορές προσευχήθηκες? Τρεις. Α. Ή ο άλλος που έλεγε, θυμάστε, σας το λέω έτσι να χαλαρώσουμε και λίγο, λέει, εγώ λέει, πάτε, λέει, δεν είναι αυτό, να κάνω τρεις σταυρούς στο βάκι και κοιμάμαι. Και τον απάντησε, μπράβο, λέει, δίκιο έχεις. Να σε δώσω και μια φανέλα να αλλάζεις, να μην υδρώνεις πολύ και πουντιάζεις. Έτη και έτη λοιπόν. Άμα ακούτε αυτό το έτη και έτη μέσα στην εκκλησία, μέσα από την εκφώνηση του ιερέως, την αίτησή του, έτη και έτη, να αρπάζετε φωτιά και έτη περισσότερο να προσεύχεστε και όλοι μας φυσικά και πρώτος ο ιερέας που το λέει, γιατί τα πράγματα μέσα στη λειτουργία δεν είναι χαλαρά, είναι ζωντανά μέχρι να φτάσουν στο αποκορύφωμα. Η λειτουργία είναι κινούμενη άμμος. Δεν πας εκεί να κάτσεις έτσι. Και φυσικά έχουμε πάρει πάρα πολλές καθολικές συνήθειες μέσα στη λειτουργία. Πάει ο Χριστιανός, να τους, έκατσε εκεί, όπως έκατσε έφυγε κιόλας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για τη λειτουργική πρακτική τη δική μας, όπως περιέγραψα νωρίτερα, έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε στα μοναστήρια οι μοναχοί κινούνται συνέχεια.
και οι μοναχές. Δεν κάθονται, δεν ολοπροσεύχονται, πάνε να ανάβουν το καντήλι, από εκεί πάνε ένα ψαλμό, από εκεί πάνε ένα διάβασμα, από εκεί πάνε ένα αυτό. Έτσι γίνεται και στον ουρανό. Οι άγγελοι, εκτός που δεν πατάνε με όλο το πέλμα κάτω, αλλά μόνο με τις μύτες, συνεχώς θα λέγαμε, είναι σε ενεργή φάση, γρηγορούν και προσεύχονται, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Και φανταστείτε τον εαυτό σας έτσι να είστε μια ώρα κρατούμενοι στην ουσία, με χειροπέδες έτσι, σε μια λειτουργία, και αντιθέτως να είστε κινούμενοι. Τι λέμε τώρα, αμήν. Αμήν, Κύριε Λέησον, αυτό, εκείνο. Παλιά υπήρχαν και άλλες πρακτικές, παραδείγματος χάρη στο αγαπήσουμε αλλήλους, φιλιόντουσαν ο κόσμος. Όσοι ήταν κοντά τους, φιλούσαν από εδώ, από εκεί, από εδώ. Είναι καλό, θα τα επαναφέρουμε σιγά σιγά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, διότι μετά θα ζούμε ως ψεύτες, γιατί δεν είναι η πραγματική λειτουργία έτσι. Καμιά φορά λυπόμαστε αυτούς που είναι στα χωριά και έχουν ένα ψάλτη ο οποίος τσάντρα πάντα πετάει τα γράμματα και τα λοιπά, και λες αυτοί οι άνθρωποι να ακούγαν μια φορά μια λειτουργία από ένα μοναστήρι, με ψαλμωδίες και με μαθήματα, ωραία και τα λοιπά, πώς θα νιώθανε. Θα λέγανε τι είναι αυτό που κάναμε τόσα χρόνια. Πάνε κουφοί, βγαίνουν στραβοί. Πάνε γκαβοί, βγαίνουν. Ναι, δεν υπάρχει σωτηρία. Μόνο και μόνο από τα ψαλόμενα, προσέξτε. Πόσο σημασία έχουν οι ψαλμωδίες λοιπόν, πόσο σημασία έχουν όλα αυτά τα αντιφωνικά συστήματα που οι πατέρες εισήγαν στη Θεία Λειτουργία μέσα. Είπαμε λοιπόν, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, έτσι, είπαμε την αίτηση. Σε εκείνη την αίτηση μέσα, μάλλον στο τέλος της αίτησης εκείνης, πριν πει ο ιερέας δηλαδή, ότι σών το κράτος, για το οποίο σηκώνει πολλή κουβέντα, για το κράτος, και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, εκεί πριν το πει αυτό, για να ξεκινήσει το δεύτερο αντίφωνο που σας έλεγα νωρίτερα, είναι η ψυχή μου τον Κύριον, νέσο Κύριον τη ζωή μου, στο οποίο λέμε σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Εδώ τώρα γιατί είπαμε πρώτα την Παναγία και μετά τον Χριστό, για σκεφτείτε το λιγάκι. Γιατί. Να τα αφήσω για ερώτηση, την άλλη φορά. Γιατί λέμε πρώτα τις πρεσβείες της Θεοτόκου και μετά σώσον ημάς Ιε Θεού, αφού πρώτα πάει ο Χριστός. Για λίγο και την επόμενη φορά να το σκεφτείτε και να απαντήσετε. Έτσι Γιώργο θα θυμηθείς την ερώτηση που κάναμε. Γιατί λέμε πρώτα το πρώτο αντίφωνο της πρεσβείας Θεοτόκου και το δεύτερο σώσον ημάς Ιε Θεού. Ενώ θα έπρεπε λογικά να βάλουμε τον Χριστό πρώτα και μετά την Παναγία. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με αυτό σήμερα, είναι τόσο μεγάλο το πέλαγος της Θείας Λειτουργίας, που ειλικρινά δηλαδή, αυτό που θα σας αφήσω έτσι σαν ευχή είναι αυτές τις ομιλίες που θησαυρίζονται στο διαδίκτυο, αποθησαυρίζονται, να τις ακούτε συνέχεια. Συνέχεια. Μην ξεχαστούμε, γιατί εδώ θα γίνουν μια φορά. Στη λειτουργία όταν θα πας μετά, μην τα αφήνεις. Διότι μόνο αυτό να πιάσεις, να συμμετέχεις πραγματικά στη Θεία Λειτουργία, τελείωσε. Είσαι στο μυστήριο του μυστηρίου, γιατί στο τέλος κοινωνάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, στο οποίο λαμβάνεις μέρος στο τραπέζι του Χριστού και τρως τον Χριστό στο τέλος. Γι' αυτό λίγο θα έλεγα ότι οποιοδήποτε άνθρωπος στον κόσμο δεν ξέρει τη λειτουργία είναι αγράμματος και στελείωσε 10 πανεπιστήμια. Είναι αφότητος, είναι αλιβάνιστος, αν πηγαίνει μέσα έτσι και βγαίνει έτσι. Πού πήγε στη λειτουργία. Ναι, σαν να λέμε πήγα στην όπερα του Μιλάνου, ναι. Έλεγε ένα έλεγαν λέγει, φύγαμε μετά. Για τους περισσότερους ανθρώπους έτσι είναι η λειτουργία, παιδιά. Πώς είναι, πήγαμε, ακούσαμε κάτι και ακαταλαβίστηκα και φύγαμε. Τι να εννοεί τώρα, λέει αυτός αντιλαβού, τι να εννοεί αντιλαβού. Για ποιον έλεγε τώρα, ποιος ήταν αυτός ο αντιλαβού. Ναι, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των ανθρώπων που δεν ξέρουν τίποτα εντελώς. Ήμασταν εκεί πέρα, ήμασταν. Ναι, έμπαινες μέσα και έλεγε καταδεξάμενος.
ποιος είναι αυτός το καταδεξάμενο, ας πούμε. Ναι. Ή έλεγε, ξέρω εγώ, ακόμα και τα πιο απλά, ας πούμε. Και το αμήν. Ποιος ξέρει τι θα πει αμήν. Κυριελέσον. Άλλο να πεις κυριελέσον και άλλο να πεις το κυριελέσον, όπως είναι στην πραγματικότητα, που έχουμε εξηγήσει τι σημαίνει και πώς σημαίνει. Ή πάμε πιο μέσα βαθιά, ξέρω εγώ, έννοι η ψυχή μου τον Κύριον. Α, για την έννο θα λένε, λέει εδώ, στο αυτό. Ναι, πραγματικά, μην το γελάτε καθόλου. Τραγική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν δώσαμε φέτος βάση πάρα πολύ δυναμική στη Θεία Λειτουργία, στη ζωή των Αγίων μας και στην ερμηνεία του Ευαγγελίου. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και φυσικά βάλαμε σαν σφήνα και την ορθόδοξη ζωή, διότι μόνο έτσι μπορεί να τα καταλάβεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα γνώσεως. Να σε πω εγώ 10 λειτουργικές πανεπιστημιακές. Δεν είναι θέμα εκεί. Πρέπει να συμμετέχεις, να είσαι μέσα. Και όταν μπαίνεις στη λειτουργία να το ζεις όλο αυτό. Που μπορεί να το πούμε ότι είναι και ένα έργο. Ναι, αλλά να το δεις το έργο. Ε? Όταν πας στον κινηματογράφο, τη θυμάσαι την ταινία που σου αρέσει. Και έγινε έτσι και έγινε αλλιώς και έγινε αλλιώς και έκανε εκείνος αυτό. Λοιπόν, πήγε στην εκκλησία, πήγα. Άμα κάνει δεύτερη ερώτηση, πάει, απογοητεύτηκες. Στη δεύτερη ερώτηση πεθαίνεις. Ναι, τι έλεγε το Ευαγγέλιο σήμερα, μπα, σε πέφτει πάνω μια πλάκα, σε πλακώνει, σκοτώθηκες πάνω. Αγνώστο Θεό που λέγανε οι Αθηναίοι. Είχαν αφιερωμένο ένα μνημείο στον άγνωστο Θεό. Α, τελείωσε. Ναι. Ναι, έγινε μόλα η Αλέσα. Τέλος πάντων, θα σας πω και την ευχούλα αυτή που λέει ο ιερέας λίγο πριν ξεκινήσει το «Έννοι η ψυχή μου τον Κύριο», από το οποίο θα ξεκινήσουμε την άλλη φορά, έτσι, από το δεύτερο αντίφωνο δηλαδή στην ουσία. «Έννοι η ψυχή μου τον Κύριο, ενέσω Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς η Αλληλούια». Ε? Το μυστήριο, πώς να πω, ανεβαίνει, θα το πω έτσι. Κορυφώνεται η κατάσταση, διότι νωρίτερα είπαμε «Παραγία Θεού και σώσον ημάς» και τώρα λέμε «Σώσον ημάς Υιέ Θεού». Ναι, ωραία, τα ίδια μέχρι εδώ, αλλά το συνεχίζουμε. Περαγέθα το κρύο σενιμά, σώσον ημάς Υιέ Θεού και πάμε και παρακάτω τώρα. Τι, ψάλλοντάς η Αλληλούια. Ε? Το χοντρένουμε το πράγμα. Υπάρχει μια κινητικότητα συνεχώς. Ε? Προσπαθώντας να ζήσεις κάτι πιο έντονα, γίνεται πιο έντονα η προσευχή σου. Έτσι, για να μην το παρομοιάσω όλο αυτό με την προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, του ιερωμένου προσώπου, να αγαπήσει περισσότερο το ιερώμενο πρόσωπο. Δεν μένει σε μία κατάσταση α, αλλά συνεχώς αυξάνει την προσπάθειά του, έτσι ώστε τι, να κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να πείσει ο ένας τον άλλο ότι τον αγαπάει. Λοιπόν, λέει ο ιερέας, πριν τελειώσει και πει ότι σών το κράτος, για το οποίο θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ή μπορεί να μιλήσουμε και τώρα, θέλετε, αλλά να μην σας κουράσω. Κατάληξη αυτή της μικρής συναπτής, όπως λέγεται, έτη και την ειρήνη του Κύριου διδυθόμεν. Το άλλο δεν το λέω γιατί είπαμε την άλλη φορά. Πώς λέμε, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, θα το ακούσουμε συνέχεια αυτό και τελείπα. Στο τέλος θα πει ότι σών το κράτος. Νωρίτερα είπε ότι πρέπει σύ πάσα δόξα. Το είπαμε αυτό. Ότι σών το κράτος. Να δούμε ποιο είναι το κράτος τώρα. Εδώ θα δούμε. Πώς λέει ο άλλος, αν έγινε η Ελλάδα ποτέ κράτος. Και ποιο είναι το κράτος. Αλλά θα το πούμε την άλλη φορά αυτό. Λέει λοιπόν εκεί ο ιερέας, «Κύριε, ο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Αυτό θα το ακούσουμε εκ φόνος στην τελευταία ευχή της λειτουργίας, στην οπισθάβονη ευχή, που λέει εκεί, ο ιερέας, «Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Αλλά το λέει νωρίτερα και μυστικά. «Κύριε Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ε? Μετά, τι σκέφτεσαι εσείς, θα μου πείτε, αυτό θα το σκεφτείτε στο τέλος που θα τα ακούσετε, γιατί ακούγοντας «σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», ο, εντάξει, μεγάλη ευχή, έτσι. Είπαμε και άλλη φορά, κάπου, ότι το να πεις
Κύριε σώσον τους ευσεβείς, δεν είναι μικρή δουλειά. Κανονικά φαίνεται οξύμορο. Καλά τους ευσεβείς θα σώσει. Αφού σώθονται υποτίθεται οι ευσεβείς. Τους ασεβείς να σώσει. Όχι, τους ευσεβείς να σώσει. Έτσι και εδώ. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Γιατί στην ουσία μέσα στην Εκκλησία, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εγωισμός αυτό, έτσι. Δεν είναι εγωισμός, είναι πραγματικότητα. Μέσα στην Εκκλησία προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο που είναι μέσα στην Εκκλησία, διότι ο άλλος κόσμος δεν θέλει την προσευχή μας. Και προσέξτε, αναφέρομαι στους βαφτισμένους χριστιανούς που μπορεί να γίνουν από έξω και να μην δίνουν σημασία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για αυτούς μπορούμε εμείς. Τώρα τι θα κάνει ο Ινδός, ο Πακιστανός, ο Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος κτλ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου είναι πολύ μεγάλη ευχή και πολύ μεγάλη προσευχή, η οποία συνεχίζεται έτσι. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Ποιο είναι το πλήρωμα? Είναι. Το πλήρωμα είναι. Γιώργο, ποιο είναι το πλήρωμα? Παπαδούδης. Δεν είναι. Ποιο είναι το πλήρωμα? Εμείς όλοι. Πες το με άλλα ελληνικά. Μπράβο. Α, εντάξει. Ναι. Είναι αυτό είναι το πλήρωμα. Ποιο είναι το πλήρωμα? Οι ναύτες. Στην εκκλησία, στην εκκλησία που είναι το νοητό καράβι, κυβωτός που μας οδηγεί στη σωτηρία, που είναι η σωτηρία μας, τι είναι το πλήρωμα? Εμείς, οι ναύτες. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιοι είναι οι καπετανές, ποιοι είναι οι καπετανές. Ναι, εντάξει. Ναι. Αγίασον τους αγαπώντας, μιλάω την ευχή τώρα, έτσι. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Πολύ ωραία ευχή και αυτή. Μη μας εγκαταλείπεις γιατί ελπίζουμε σε σένα. Να μείνω στο προηγούμενο. Αυτή είναι η ευκούλα. Πολύ μικρούτσικη. Τελείωσε. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Και εδώ να πάρουν έτσι τα πάνω τους όσοι σκουπίζουν, καθαρίζουν, σφουγγαρίζουν, πλένουν τα καντήλια, ανάβουν τα καντήλια, χτυπάνε την καμπάνα, κόβουν το αντίδωρο, φτιάχνουν, δείχνουν. Αυτό. Ψάλλον. Ποιο είναι? Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Οι ψάλτες είναι άλλη στιγμή, Μιχάλη. Και οι παπάδες. Λοιπόν, η ευπρέπεια ποια είναι? Τους διάκονους. Να είναι καθαρά. Αυτό. Να είναι όμορφο. Δεν λέει μέσα να είναι η πολυέλεη βοημίας, κρίσταλα και τα χαλιά 17 εκατοστά πάχος και τα ρούχα 35.000 ευρώ αξία κτλ. Δεν λέει μέσα τέτοιο πράγμα, προσέξτε. Θα έλεγε την πολυτέλεια του οίκου σου τότε. Ελληνικά μιλάμε, κάνουμε και αρχαία ελληνικά. Τι λέει? Την ευπρέπεια του οίκου σου. Ποια είναι η ευπρέπεια? Το ξέρετε πολύ καλά. Να ξεριστώ, όχι εγώ, εσείς. Να βάλω το πουκαμισάκι μου, να είμαι καθαρός ρε παιδί μου. Αυτό. Δεν είπε να είναι το πουκάμισο μεταξωτό. Δεν είπε να είναι το σακάκι, δεν ξέρω και τις μάρκες, ναι. Πώς το λέει, ναι. Πρόβατε. Λέει, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου και αυτούς αντιδόξασον, προσέξτε, τη θεϊκή σου δυνάμη. Δηλαδή, εκείνοι σε δοξάζουν. Πώς σε δοξάζουν? Αυτό, αυτό έχουν να κάνουν, αυτό κάνουν. Τι κάνουν, σκουπίζουν την εκκλησία. Μεγάλη δουλειά κάνουν. Ναι, πάνε σε βρώμικη εκκλησία και κάτσε με θες που κάνουν μεγάλη δουλειά. Ή λέει, ξέρω εγώ, κόβουν τα αντίδωρα. Κόψε το μόνο σου. Γιατί δεν το κόβεις? Καταλάβατε. Όλα έχουν τη σημασία τους και φυσικά έχουν τη σημασία και το καρβουνάκι που θα ανάψει ο άλλος έχει σημασία. Ποιος θα τα ανάψει? Γι' αυτό, για να λέει μέσα και για να προβλέπει η ευχή, προσέξτε, και να ζητάει να αγιάσει ο Θεός τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου, αναφέρεται σε όλους. Παραδείγματος χάρη, να μην πω κι εγώ με λάσπες μέσα στην εκκλησία, να μην πω μέσα όπως το είχα πει κάποτε που το ζήσα αυτό, δηλαδή τι άλλο θα ζήσουμε Θεέ μου, να ανεβαίνει άλλο στη σκαλιά της εκκλησίας, να μην πούμε πια εκκλησία, και μόλις στέκεται στο πλατήσκαλο να ανάβει τσιγάρο και να μπαίνει μέσα. Τι έκανε ο άνθρωπος, πού ήταν, ποιος ξέρει, πού ήταν εκείνη την ώρα. Κι όμως παιδιά το είδα μπροστά μου γιατί συνάντησε εμένα πρώτον. Στα προπύλαια της εκκλησίας κάναμε μια βάφτιση, την κατήχηση θα κάναμε εκείνη την ώρα. Και του λέω, πού πας? Καταλάβετε, θα μπορούσε να πει με το τσιγάρο μέσα στην εκκλησία. Θα μπορούσε. Ναι, καταλάβατε.
Γιατί όχι. Αυτοί που κάθονται απ' έξω και καπνίζουν, τι είναι νομίζετε, ο καπνός πού πάει? Τάντακιν. Δεν πάει μέσα? Θυμία, μέσα. Θυμία. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ευπρέπεια του οίκου ξεκινάει από πού? Από, το προ, από τα προάβλια που έξω. Από, το από το φράχτη ξεκινάει. Από τα άγγελα. Και φτάνει μέχρι το κέντρο μέσα. Και φυσικά δεν αναφέρεται, όπως σας είπα, αναφέρεται κυρίως αυτούς που θα φροντίσουν την Εκκλησία, έτσι, τον οίκο του Θεού, αλλά αναφέρεται σε όλους μας, γιατί εμείς θα φροντίσουμε με τον τρόπο μας την Εκκλησία του Θεού, έτσι. Λοιπόν, τι να πω, θα τα πούμε παρακάτω, γιατί πέρασε ο χρόνος, στο επόμενο αντίφωνο, να μάθουμε και το τραγουδάκι αυτό το πολύ γνωστό, έτσι, να το μάθουμε απ' έξω. Να το ψάλουμε κιόλας όλοι, ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, όλοι να το μάθετε αυτό. Και την άλλη φορά που θα έρθείτε να το πούμε έτσι πιο ωραία, αναλυτικά, γιατί όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι. Γερή να είστε, αυτά τα ολίγα, και αν έχουμε ερωτήσεις να κάνουμε.